Είμαι πανέτοιμη και ελπίζω να σας αρέσω τόσο πολύ όσο αρέσει και στους φίλους με η φωνή μου. Fly me to the moon. Κορίτσια, σας έρχομαι. Δώστε της ένα μικρόφωνο να βγει τραγουδιστά. Πάμε, κορίτσια! Έτοιμες? Έρχεται η showwoman. Έλα, Αναστασία! Βγες και πες και ένα τραγούδι. Άντε και δυο. Η πρώτη μπόχο πριγκίπισσα της εβδομάδας. Όπα, και τσαλίμι. Κοίτα μην πέσεις, και έχουμε άλλα. Αναστασία μου, τι ωραία που ανεμίζει το φόρεμά σου. Τώρα, το φόρεμα σου πάει πάρα πολύ, έχει πολύ ωραία flow η μανίκια, είναι πολύ ανάλαφρη ματιέρα, είναι χρωματιστό, έχει λουλουδάκια και μ' αρέσει η ασυμμετρία. Δεν μ' αρέσουν όμως οι σπαντρίγες. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι στο βραδινό σου look, αλλά μάλλον αφαιρούν. Θα προτιμούσα ένα country μποτάκι σε μαύρο ή ακόμα και σε σκούρο καφέ. Η πλεκτή τσάντα δεν μ' αρέσει, θα προτιμούσα ένα sweat πουγγί με κρόσια. Τα δαχτυλιδάκια σου είναι μια χαρά, όπως και το κολιέ. Πάμε πάλι. Το κοινό θέλει κι άλλη Αναστασία. Πες μου τώρα, πώς ένιωσες πάνω στην πασαρέλα? Την πασαρέλα ένιωσα πραγματικά υπέροχα. Νομίζω ήταν φτιαγμένη για μένα. Καλέ, ναι. Ένιωσα, δεν ξέρω, ένα μπρίο. Νομίζω πραγματικά ότι το έχω πάρα πολύ. Η Αναστασία στην πασαρέλα ήταν πολύ όμορφη, ήταν πολύ αέρινη, είχε τρομερή αυτοπεποίθηση. Ναι. Και γενικά πιστεύω ότι το έχει. Για να δούμε τώρα πώς αξόδεψε για το σύνολό της η Αναστασία. Για το φόρεμα πλήρωσε 50 ευρώ, για τις σπαντρίγες 89, η τσάντα κόστησε 45, το κολλιέ 42, το φλωράλ δαχτυλίδι 25, το άλλο δαχτυλίδι 18 και τα μαλλιά 15. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 284 ευρώ και της έμειναν μόλις 21 ευρώ, αφού έχασε 45 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.